ευχαριστηθεί όλοι. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να τα πούμε και εκτός γηπέδων. Εδώ βέβαια παίζεται και αληθινή μπάλα, γιατί εδώ θα πρέπει να υποθούν πολλά πράγματα για το μέλλον αυτού του τόπου, για το μέλλον των αθλητικών υποδομών και για την φιλοξενία όλων αυτών των παιδιών μας. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, τα παιδιά και τους γονείς που είναι εδώ, γιατί δεν είναι εύκολο να είναι όπου τα παιδιά τους πάντα. Και στη συνέχεια τις αρχές και τους εκπροσώπους αυτού εδώ του τόπου. Πριν δώσουμε το λόγο και γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, σύντομη με μην τρομάζει καλά ουσιαστική συζήτηση όπως θα θέλω, πριν της Φίτας, να έρθει ο Παπαδημήτρης εδώ, να τελέσει αυτή την εκδήλωση με συγκλήση που είναι δύο χρόνια μετά την, τον κορονοϊό, η πρώτη εκδήλωση, ουσιαστική για όλους μας και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Ο Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε μη και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων, εις πάσαν την γην εξήλθεν ουκ τον γο σου, ως δεξαμένην των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώσε δογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα πατερώσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ενιάψιον ευλόγησον περίοδων, σώζον το ελέησου το απειρό ικτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας, σι το μόνο δεσπότη, και εκβοώντας φόβο λυτρωτά, εφόρον πάση το έτος χορήγησον. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους, εν διειδή εξουσία θέμενος, και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένων σου, εν διεψίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδου ημών, της τον ένεν αυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον μπλακούντα τούτον, τον προσφερόμενον εις δόξα σύν και τιμήν, του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδερε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπληψον επί μας, τους τεταδώρα τάκτε επεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επισύλπηκαμε το ζών τη Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών. Λύθουν να αγαθίσθην ζωήν ημών, και κατέφθη δέσματα ημών προς εργασία των θείων εντολών, ότι ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και των Αγίης Πατρέων ημών Βασιλείου του Μεγάλου και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών και Πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά, με υγεία και ο Θεός να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε αυτό το λειτουργήμα που επιτελείτε. Θέλω να αναφερθώ στο μέλλον και τι έχει να κάνει η σχολή μας από εδώ και πέρα. Η σχολή μας από εδώ και πέρα θέλει να προγραμματίσει η πρόεδρε της Ένωσης Προσφυγικών Σωματείων την επόμενη σεζόν να βάλει όλο και περισσότερα παιδιά στο γήπεδο μικρής ηλικίας στα πρωταλήματα που διοργανώνει, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Γιατί ξετόπαμε, η Super League δεν υπάρχει πλέον, να παίζουμε K17, K15, K16, αυτά ήταν K20, τα οποία αυτά τα παιδιά τους λείπουν. Τους λείπει αυτό το κίνητρο. Και εμείς τι θέλουμε να δημιουργήσουμε την επόμενη σεζόν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο ισχυρές ομάδες, οι οποίες θα πρωταγωνιστούν στα τοπικά πρωταθλήματα. Με μέσο όρο ηλικίας πάρα πολύ μικρό. Ήδη είμαστε σε επαφές να δημιουργήσουμε και ένα δεύτερο καταστατικό, εκτός από τους Φοίνικες που ήδη είμαστε στο Μητρό, και ένα δεύτερο καταστατικό με την ονομασία Νέοι Φοίνικες, για να προχωρήσει και η δεύτερη ομάδα να πει τα πιο μικρά παιδιά, δηλαδή να έχουν ένα κίνητρο παραπάνω. Αλλά τι μας λείπει, ένα γήπεδο. Αυτό είναι. Όλα αυτά τα όνειρα, όλα αυτά που λέμε εμείς, αν δεν έχει τις δικές σου καταστάσεις, αν δεν έχει το δικό σου χώρο καλύτερο από αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή, αν δεν έχει καλύτερες χρόνο εργασίας, περισσότερο χρόνο εργασίας, καλύτερες συνθήκες εργασίας, να μπορέσουμε αυτούς τους αθλητές να σου δώσουμε αυτό το κίνητρο που λείπει. Η τεχνογνωσία από εμάς υπάρχει. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Δεν το αφισβήτησε κανένας όλα αυτά τα χρόνια.
Άρα χρειαζόμαστε, τι χρειαζόμαστε, ένα σπίτι διαφορετικό, ο αθλητής να έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Και τι κάναμε εμείς για αυτά τα παιδιά. Το 2020 το Φεβρουάριο καταθέσαμε μία πρόταση στον αναπτυξιακό νόμο. Μία πρόταση για ένα νέο σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Εδώ όμως βάζω μία τελεία να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς δεν φτιάχνουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου για να βάλουμε όλα αυτά τα παιδιά στο γήπεδο, γιατί ήδη τα βάζουμε στο γήπεδο. Κάναμε κάτι παραπάνω. Θέλουμε τον αθλητικό τουρισμό στο νησί. Όταν βγαίνουμε και λέμε το χειμώνα που η Κέρκυρα τώρα το βράδυ να πάμε έξω, η Κέρκυρα αιμορραγεί. Και εμείς θέλουμε να φέρουμε κόσμο στο νησί μας, το οποίο θα κάνει χρήση τα γήπεδα, και όχι μόνο τα δικά μας, τα γήπεδα αυτά που έχει η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή, και θα χρηθεί κόσμο. Δεν έχει να κάνει ότι δουλεύει το γήπεδο του Καρπατσέλη ή το γήπεδο το Α, το Β. Δουλεύουν τα ξενοδοχεία, δουλεύουν τα μαγαζιά, δουλεύουν τα εστιατόρια, δουλεύουν οι ξεναγείοι, δουλεύουν όλοι. Άρα αυτό θέλουμε εμείς να πετύχουμε, αφού όλοι έχουμε βάλει σημαία τον τουρισμό, γιατί πάμε ανάποδα. Στον τουρισμό είμαστε πάρα πολύ καλοί, γιατί αυτά που έχουμε. Αθλητικός τουρισμός όμως στο νησί, το χειμώνα, αιμορραγεί. Και έρχεται ένα προϊόν, ο αθλητισμός, που μπορούμε να το στηρίξουμε, που μπορούμε να το βοηθήσουμε. Και έτσι έγινε αυτή η πρόταση. Στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε, όταν μπήκαμε να παίξουμε το παιχνίδι, βλέπω απέναντι στις εξέδρες μια ελληνική σημαία και καμιά δεκαριά φύλαθλοι. Και λέω, τι είναι αυτή. Πλησίασε η Ρουσίδα και ήταν οι πατεράδες και οι μανάδες των παιδιών που πέσανε. Σας το λέω για να ταιριάζω. Και μάλιστα μια μητέρα μου είπε ότι ταξίδευα όλη νύχτα, κύριε Πρόεδρε, για να δω το παιδί μου. Το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο. Παρακολουθήσατε όλοι τον Μουντιάλ. 10 δισεκατομμύρια τηλεθεατές παρακολουθούσαν το τελικό. Η εναλλαγή συναισθημάτων στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει σε άλλο άθλημα. 7 στις 10 παιδιά που γεννιούνται, σύμφωνα με στατιστική έρευνα, ακολουθούν το άθλημα του ποδοσφαίρου. Αυτά ήθελα να πω για το ποδόσφαιρο. Σε αυτά που είπε ο φίλος του Βαγγέλη. Το Βαγγέλη τον ξέρω χρόνια. Είναι ένας εργάτης του ποδοσφαίρου. Πάρα πολλά χρόνια τον ξέρω. Αυτό που ζητάει είναι το αυτονόητο. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι το αυτονόητο. Τι θέλουμε? Θέλουμε γήπεδα να παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Όπως έχω πει άλλες φορές, εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Κυρία Δήμαρχε, γινόμαστε και μερικές φορές δυσάρεστοι. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Αλλά όταν βλέπουμε αυτό το κοντόκαλι, όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει γήπεδο, όταν βλέπουμε ότι αναβάλαμε το παιχνίδι στους Αγίους 10 την Κυριακή, γιατί το γήπεδο ήταν ακατάλληλο, γιατί δεν μπορούσε να παιχτεί παιχνίδι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα αντιπαράθεσης. Είναι θέμα του αυτονόητου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, όλο το καλοκαίρι, το θυμόσαστε πάνω από 10 φορές στο γραφείο σας για το γήπεδο του Πορτοκαλίου. Δυστυχώς γραφειοκρατικά πιστεύω, γιατί ξέρω ότι έχετε τη θέληση να το κάνετε αυτό, αλλά δεν σας επιτρέπουν, δεν έχετε τα εργαλεία να το κάνετε. Το αντιλαμβάνουμε αυτό. Αλλά πρέπει να ενώσετε τις δυνάμεις σας, να κάνετε κάτι για αυτά τα παιδιά. Δέστε, πλημμύρισε η αίθουσα από γονείς και παιδιά. Τι θέλουν αυτοί οι γονείς? Θέλουν γήπεδα να παίξουν τα παιδιά τους. Τίποτα άλλο δεν θέλουν. Την χαρά να μπορέσω να τον βοηθήσω σε κάποια στάδια. Είναι ένα project το οποίο θα δώσει πραγματικά προστιθέμενη αξία στην Κέρκυρα και νομίζω ότι και στο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά να πετυχεί, πρέπει όλοι να συνεννοηθούμε ώστε αυτό το project γρήγορα να πάρει σάρκα και οστά. Εδώ όμως σήμερα είναι μέρα χαράς. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω όλα αυτά τα παιδιά. Όλα αυτά τα παιδιά τα οποία παίζουν ποδόσφαιρο, τους γονείς τους και βεβαίως τους προπονητές. Εύχομαι ολόψυχα να έχετε όλη υγεία, δύναμη, ευτυχία, προκοπή στα σπιτικά σας και του χρόνου να λέμε ότι η χρονιά που πέρασε είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Σε μια επαφή για την κοινωνία που έσας, άκουσα και το Αγγέλη και τον Έντρο, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε τίποτα από όσα είπε. Δηλαδή, όχι μόνο να τα προσυπογράψω. Εγώ θέλω να σας πω ότι πέρσι που ανέλαβα το κομμάτι τη Σάββατο Περιφέρεια τη Κέρκυρα, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ψάξω πρώτα τα υπόλοιπα, γιατί είχε περάσει ο χρόνος
να βρω χρήματα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποια γήπεδα. Βρήκαμε 700.000 ευρώ. Ο Βαγγέλης ξεκίνησε ένα project πολύ σημαντικό, ένα project που προσφέρει η Αντιέκυρα. Κολλήσαμε πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Φίλε Βαγγέλη, αγαπητές, αγαπητές φίλοι, όμορφα και γλυκά παιδιά μας, ακούστηκαν πολλά. Η αλήθεια είναι ότι για να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές και να τοποθετούμε τα πράγματα στη βάση τους, το θέμα των αθλητικών υποδομών είναι ένα χρόνιο πρόβλημα στην Αίγυπτο. Ήμουν ένα παιδάκι, μεγάλωσα κι εγώ και ακόμα θυμάμαι να λέμε δεν έχουμε κλειστό, δεν έχουμε γήπεδα ποδοσφαίρου, δεν έχουμε παραγγελία ρυθμική και για ανόργανη. Πραγματικά είναι ένας τομέας που υπολοιπόμεθα τουλάχιστον 30 χρόνια για να μην πω και παραπάνω, όσο θυμάμαι εγώ και όσο θυμόσαστε νομίζω και όλοι μας. Είναι σίγουρο επίσης ότι με ένα μαγικό ρευδάκι δεν λύνονται όλα. Και δυστυχώς, όπως είπε και ο Βαγγέλης και το βιώσαμε και όλοι, το COVID τα δύο χρόνια αυτά μας πήγε πολύ πίσω γραφειοκρατικά. Δηλαδή πολλά πράγματα, τραβήξαμε χειρόφρενο, μπήκαν στο ψυγείο και επανήλθαμε τώρα ευτυχώς στην κανονικότητα και ελπίζω από εδώ και πέρα να μην έχουμε άλλα προσκόμματα και άλλα τέτοια έκτακτα και απρόβλεπτα φαινόμενα. Αυτό λοιπόν τώρα πρέπει να κάνουμε. Ήδη ξέρετε, το έχω πει και δημόσια, μπορεί και να το έχετε διαβάσει, να έχετε ενημερωθεί. Εμείς ήδη έχουμε δεσμεύσει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Τα καταφέραμε και ήμασταν από τους πρώτους Δήμους για ένα κλειστό γυμναστήριο που θα έχει και επαρκή και στίχο για όλα τα αθλήματα που μπορούν να δραστηριοποιηθούν εκεί. Για το οποίο μάλιστα θα έχουμε και σύντομα τα νέα της δημοπράτησης, που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει η υλοποίησή του 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, που νομίζω ότι το χρειαζόμασταν όσο τίποτε άλλο. Και ο δεύτερος άξονας, ο Κέριος, αφού λύσουμε αυτό, υπάρχει τον δρόμο του προς την υλοποίηση, είναι τα γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία όντως τα παραλάβαμε σε μια κατάσταση θλιβερή, τραγική, τα ξέρουμε όλοι μας, θα έχουμε επισκεφθεί, δεν λέω κάτι καινούριο. Πέραν το ότι προσπαθήσαμε και με τη βοήθεια του κυρίου Γκίκα, με χρηματοδοτήστα Υπουργεία και με την περιφέρεια, με τον Κώστα τον Ζορμπά, έχουμε καθημερινή επικοινωνία, τι να πω, για τα θέματα αυτά, να εντάξουμε κάποια γήπεδα με καινούριους κλειονάπητες, με κάποιες υποδομές καινούριες, να ευπρεπίσουμε τις τουαλέτες, τα πολιτήρια, τις εξέδρες, να είναι ένας χώρος αξιοπρεπής, όπως πρέπει να είναι για τα παιδιά μας, αλλά και για τους επισκέπτες μας. Το project αυτό που μας παρουσίασε από το 2020 πλέον ο Βαγγέλης ο Καρπατσέλης είναι ένα πολύ σημαντικό project, ολοκληρωμένο και δεν χτυπάει μόνο όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είναι ένα συνολικό πλάνο που εντάσσει αυτό που είπε. Εντάσσει μέσα και τον αθλητικό τουρισμό, εντάσσει και τις σκέφτες πολλούς, τα παιδιά, τους γονείς, ένα κύκλο αθλητικών παραγόντων που πραγματικά θα προσδώσει μια υπεραξία στο νησί και θα αναπτύξει και αυτό το κομμάτι που μας λείπει του αθλητικού τουρισμού, που είναι ένα πολύ σημαντικό τομέας θεματικού τουρισμού που νομίζω ότι είχε όλες τις προϋποθέσεις η Κέρκυρα λόγω του καλού καιρού, του κλίματος, του διεθνούς αεροδρομίου, του λιμανιού μας, που είναι και αυτό πολύ καλό και επεκτείνεται, να φιλοξενήσει κόσμο και να ενταχθεί στο παγκόσμιο πάρτι στους προορισμούς για τουριστικό, για αθλητικό τουρισμό. Η δυσκολία τώρα όντως, εφόσον είναι όλες οι μελέτες, εφόσον υπάρχουν οι αδειοδοτήσεις, θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος. Αυτό λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο για να μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, δήμος, μαζί με τον Βαγγέλη, τον Καρπατσέλη και τον οργανισμό που έχει δημιουργήσει, είναι ότι θα πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί στο διατραπέζι, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητέ φίλε Κώστα, τις επόμενες μέρες άμεσα. Οπότε θα γίνει αυτή η σύσκεψη, θα συγκαλέσω μια σύσκεψη σε αυτό το κομμάτι. Έχω κάποιες σκέψεις που θεωρώ ότι είναι κατάλληλες. Θα ήθελα όμως να τις συζητήσουμε μαζί, γιατί όπως καταλαβαίνετε μετά θα πρέπει να γίνει μια προγραμματική σύμβαση τριμερής ή διμερής, θα δούμε το θεσμικό πλαίσιο, για να μπορούμε να τον στηρίξουμε και να προχωρήσει και να υλοποιηθεί άμεσα. Για να μην χαθεί ούτε η χρηματοδότηση, αλλά ούτε οι μελέτες, οι αδειοδοτήσεις, οι εγκρίσεις, που ξέρετε πόσο πολύ δύσκολο ήταν και με την συμβολή όλων μας να πάρθουν και να υπάρχουν μέσα στο φάκελο. Άρα δεν πρέπει να τα χάσουμε, δεν πρέπει να λήξουν αυτά για να ξανατρέχουμε πάλι από την αρχή
να βγάλουμε αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις και όλα αυτά που είναι πολύ... Πάντοτε νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων, εις πάσαν την γην εξήρθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένην των λόγων σου. Διού Θεόπρεπος εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα απατερώσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσι αιώντος, είναι μια άξιον ευλόγησον περίοδο, σώζον το ελέη σου, το απειρόη κτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας, σι το μόνο δεσπότη, και εκβοώντας φόβο λύτρωτα, εφόρον πάση, το έτος χορήγησον. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους, εν διηδία εξουσία θέμενος, και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένων σου, εν διευσήμω ημέρα τάφτη, επί την εισόδου ημών, πιστον έμενη αυτόν της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον των προσφερόμενων εις δόξα σύν και τιμήν, του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδερ εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπληψον επί μας τους τεταδόρα τάφτε επρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου.